Γιατί σε βγάλα τριανό? Ένα παράπονο είναι ότι δεν μπόρεσα να πάρω ένα πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Ένα αποθυμένο που έχω από την εθνική ομάδα, δεν μπόρεσα να πάω σε ένα μουντιάλ. Πήγα σε δύο γύρω, δεν μπόρεσα να πάω σε ένα μουντιάλ, αλλά οκ. Okay. Το μοναδικό έτσι λάθος που δεν θα το έκανα πλέον, νομίζω, ότι είναι σε εκείνο το παιχνίδι με Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ολυμπιακό, νομίζω, που είχαμε καθίσει σχεδόν όλοι οι παίχτες κάτω για να διακοπεί το παιχνίδι. Αν ήμουν εγώ προπονητής με τον τρόπο που έπαιζα εκεί, στο γύρο, δεν θα με έβαζα. Τον Παναθηναϊκό έχω μια άδικη κόκκινη κάρτα. Τι έγινε δηλαδή? Με τον Εντόι. Δεν έγινε τίποτα. Ήρθε, χτύπησε πάνω μου και έπεσε κάτω και έφαγα κόκκινη κάρτα εγώ. Έτσι όταν τα βάζει με τα σίδερα, έτσι. Αν δεν, αν παρά δεν παίζει. Ποιοι ήταν οι επιθετικοί που μάρκαρε, εσύ και ο Καψή, α πούμε? Δεν μάρκαρε κανένα. Οκ, με τα ματιά. Υπάρχει πάλι μια ιστορία που δεν την έχω πει, θα την πω όμω. Έχω συμφωνήσει, αφού είχα φύγει από την ΑΕΚ, με είχαν διώξει μάλλον από την ΑΕΚ, είχα συμφωνήσει με τον Άρη για να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Στον Άρη γεννήθηκα, στην ΑΕΚ στην Ελλάδα, γιατί την μοναδική ομάδα που έπαιξα μετά τον Άρη. Μεγάλωσα ποδοσφαιρικά. Η ομάδα του 2004 ακόμα και τώρα υπάρχει και λειτουργεί όπως λειτουργούσε τότε, με σεβασμό, με αλληλοβοήθειες, με αγάπη. Είναι, λέει, στη ζούγκλα και περνάει ο ελέφαντας με ένα χαρτί. Το ρωτάνε τα άλλα, τι χαρτί είναι αυτό? Πήγα, λέει, στο βασιλιά, λέει, και μου έδωσε, λέει, ότι είναι το πιο ογκώδες, λέει, ζώο, λέει, στο ζωικό βασίλειο. Σόπαρε, λέει. Πηγαίνετε, λέει, πάρτε κι εσείς, λέει, ο καθένας. Μπαίνει η καμεροπάρτα, βγαίνει το χαρτί, πιο ψηλό μπαίνει. Μπαίνει η χελώνα, βγαίνει έξω. Τι έγινε, δεν πήγε χαρτί? Όχι, λέει, ποιος είναι αυτός ο Δέλλας, λέει. Θυμάμαι τον Πυρσό στο Σάχα, την Μπούκα που κάνανε, έναν φίλαθλο του ΠΑΟΚ που ήρθε με Πυρσό να μου το βάλει στο μάτι. Το ότι θα μπορούσαμε εμείς να μην ξαναβγούμε να παίξουμε το παιχνίδι αυτό και ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί πάρα πολύ τέτοιο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή και εμείς οι ποδοσφαιριστές δεν θέλουμε τα παιχνίδια να κρίνονται στα δικαστήρια, βγήκαμε και τελείωσε το παιχνίδι. Ποιος ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην καριέρα σου που σε ξεφτύλισε? Βασικά δεν ξεφτυλιζόμουν, γιατί πήγαινα πίσω-πίσω, άρα δεν με παίρνωσαν. Λοιπόν, ένα άλλο ζευγάρι από την Κύπρο που μας παντρέψαμε, και εγώ. Ήταν οι άνθρωποι που μας ανοίξαν την πόρτα του σπιτιού τους χωρίς να τους ξέρουμε, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μας, όταν